δημοσίου ενδιαφέροντος. Ποια είναι τα ζητήματα τα οποία απασχολούν και πρέπει να μας απασχολήσουν με αφορμή τη συγκεκριμένη αίτηση. Πρώτον, ζητήματα που άπτονται της εθνικής άμυνας της χώρας, διότι είναι πολύ ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να έχει τα υποβρύχια τα οποία πραγματικά σκουριάζουν στο Σκαραμαγκά. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα σε μια φάση που η Τουρκία αμφισβητεί συνεχώς κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Τη στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί στα επόμενα χρόνια να εξοπλιστεί με υποβρύχια τύπου 214, ενώ σήμερα βρίσκεται και από καιρό βρισκόταν σε δυσμενή θέση. Δεύτερον, θέματα που έχουν σχέση με την τεράστια οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και ιδίως με κλειστά ναυπηγεία, με χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι δεν αμείβονται. Θέμα τρίτο, ποιος θα είναι ο ρόλος της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία διαθέτει ένα τεράστιο εμπορικό στόλο, με τους Έλληνες εφοπλιστές να διαθέτουν 3.300 πλοία, να κάνουν επενδύσεις για φέτος 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άλλα 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταχειρισμένα πλοία. Τη στιγμή βέβαια που αποφεύγουν λόγω της νομοθεσίας να συνεισφέρουν και αυτοί καθοριστικά στην δημοσιονομική άσχημη κατάσταση της χώρας, καθώς έχουν πάρα πολλές φοροαπαλλαγές που πρέπει πλέον να επανεξεταστούν. Ποιος θα είναι ο ρόλος σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει κάνει μια επιθετική πολιτική, μια πολιτική η οποία παραβιάζει και το κοινοτικό δίκαιο και έχει ουσιαστικά οδηγήσει στο κλείσιμο όλων των ναυπηγείων της χώρας. Πρακτικά αυτό έχει κάνει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται ο ανταγωνισμός ξένων συμφερόντων σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, που δεν έχει μόνο διάσταση οικονομική, αλλά έχει διάσταση στρατηγική, έχει διάσταση σε σχέση με την ξένη εξάρτηση, έχει διάσταση με το ποιες πολιτικές, κοινωνικές και κυρίως δυνάμεις ξένων χωρών αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να δούμε. Και εξετάζοντας, κύριοι συνάδελφοι, την ιστορία των ελληνικών υποβρυχίων, θα δείτε ότι από εκεί, μέσα σε αυτή την ιστορία, απεικονίζονται οι ανταγωνισμοί των συμφερόντων γύρω από τα θέματα των εξοπλισμών. Όταν το 1887 η Ελλάδα αποκτούσε πρώτο υποβρύχιο, αμέσως έσπευσε να εξοπλιστεί και να αποκτήσει υποβρύχιο και η Τουρκία. Δεύτερον, όταν η Ελλάδα αποκτούσε το Δελφίν και το Ξηφία, τα πρώτα υποβρύχια, με συμφωνία με τους Γάλλους, άρχισε να δημιουργείται ανταγωνισμός εξοπλισμών στην περιοχή. Η Ελλάδα σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συνδεόταν με γαλλικά συμφέροντα ναυπήγησης και υποβρυχίων και πλοίων. Να μην ξεχνάμε όμως ότι το 1914 ο τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος προσπάθησε να υπάρξει προμήθεια 5 υποβρυχίων από τον Κρουπ. Είναι αυτή η εταιρεία η οποία εξετάζουμε τη δράση της. Στη δεκαετία του 20 συνεχίστηκε η εξάρτηση από τις γαλλικές κατασκευές, για να πάμε το 1958 με αυξημένο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και από το 1968 να αρχίσει η παρέμβαση του γερμανικού παράγοντα με τη Χάντεβε. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία και η ελληνική εξωτερική πολιτική. Και εδώ μπροστά μας εξετάζουμε μια σύμβαση που έχει σχέση με την Thyssen Group αλλά και με τη Siemens. Και επειδή σε αυτή εδώ τη χώρα ξεχνάμε πραγματικά, θα πρέπει λίγο να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τι είναι αυτές οι εταιρείες, τι ρόλο έχουν παίξει, διότι πλέον έχουν συγχωνευτεί. Ο Fritz Thyssen ήταν ο βασικός χρηματοδότης των Ναζί από το 1923. Έχει γράψει το περίφημο βιβλίο «Εγώ πλήρωσα το Χίτλερ», «I paid Hitler», εδώ.
Τα καταθέτω στα πρακτικά γιατί πρέπει να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Δεν είναι κενό, σε ιστορικό κενό η συζήτηση αυτή. Και καταθέτω και φωτογραφίες του Χίτλερ με τον Τίσεν. Αυτός λοιπόν ήταν ο βασικός χρηματοδότης των Ναζί. Για να μπορούν να κινήσουν την πολεμική τους βιομηχανία με τον Κρουπ, τη μεγάλη εταιρεία που κατασκεύαζε και τα Πάντσερ. Εδώ λοιπόν να καταθέσω και φωτογραφίες του Χίτλερ με τον Κρουπ, για να ξέρουμε γιατί ζητάμε. Τον Κρουπ τον οποίο ο Τίσεν χαρακτήρισε ως τον σούπερ Ναζί. Αυτόν ο οποίος στήριζε την ναζιστική οικονομία, αυτόν που διοικούσε τις βιομηχανίες, για να αποδειχτεί, επειδή έχουμε και τα νεοναζιστικά φαινόμενα σε αυτή τη φάση, ποιοι και πώς συνεργαζόταν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη Siemens, διότι στα υποβρύχια που εξετάζουμε, η Siemens είναι υποκατασκευαστής της περίφημης ηλεκτρομηχανής Fuel Cell, δηλαδή της κυψέλης καυσίμων με πολύ συγκριτικά πλεονεκτήματα. Να θυμίσουμε λοιπόν, και δίνω τις φωτογραφίες εδώ, ότι ο Siemens ήταν ο βασικός χρηματοδότης το 1932 του Χίτλερ. Εδώ είναι το λεωφορείο το περίφημο της Siemens, το οποίο έχει τις αφίσες του Χίτλερ το 1932 στην προεκλογική περίοδο. Αλλά η Siemens είχε μια μικρή λεπτομέρεια. Διατηρούσε στο Auschwitz εργαστάσια όπου δούλευαν όσοι είχαν απαχθεί και από την Ελλάδα και από άλλες περιοχές. Για τα πρακτικά παρακαλώ. Αυτή λοιπόν είναι η εταιρεία με την οποία έχουμε να κάνουμε, που έχει συγχωνευτεί η Thyssen, η Krupp και το ποσοστό που παίζει η Siemens μέσα στην όλη υπόθεση. Εδώ βρισκόμαστε, σε αυτή την κατάσταση, και πρέπει λοιπόν να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις και πώς έρχεται πλέον ο ξένος παράγοντας, η μεγάλη γερμανική βιομηχανία, να αναγκάσει και να πετύχει με αδιαφανείς διαδικασίες συμβάσεις τέτοιες οι οποίες πραγματικά διαλύουν την ελληνική οικονομία. Συμβάσεις οι οποίες είναι λεόντιες. Πρώτη παρατήρηση. Έχετε δει ποτέ σύμβαση για παραγωγή υποβρυχίων ή κατασκευή εξοπλισμών χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία παραδοτέου έργου? Δηλαδή συμβατικό γεγονός, αυτό που λένε milestone. Δηλαδή θα σου δίνω χρήματα κάθε 3 μήνες υπό την προϋπόθεση ότι κάτι έχεις κατασκευάσει, κάτι έχεις παραδώσει, το έχει ελέγξει το ελληνικό δημόσιο και εν συνεχεία πληρώνεσαι. Τέτοιες ρήτρες μέσα σε αυτή τη σύμβαση δεν υπήρχαν. Γι' αυτό και καταβλήθηκαν ποσά χωρίς να έχουν κατασκευαστεί και να παραδοθεί υποβρύχια. Πρόκειται για λεόντια σύμβαση κυρίως της Χάντεβε, η οποία Χάντεβε έχει αφομοιωθεί πλέον από την Thyssen Group. Επόμενο στοιχείο είναι ότι υπήρχαν αντισταθμιστικά ωφέλη, τα οποία όμως με τη δεύτερη σύμβαση του 2010 εξαφανίστηκαν. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Χάντεβε να ζητάει από πάνω και τα αρέστα. Τη στιγμή που προχώρησε η χώρα στην κατασκευή 3 υποβρυχίων συν 1 και το πρώτο υποβρύχιο που έγινε στο Κύελο, το οποίο είχε και τα γνωστά προβλήματα ο Παπανικόλης. Τα υπόλοιπα σαπίζουν σήμερα στον Σκαραμαγκά. Πληρώθηκαν 2 δισεκατομμύρια 145 εκατομμύρια ήταν το κόστος. Και επίσης υπήρχε άλλη σύμβαση για άλλα υποβρύχια τα οποία έπρεπε να επισκευαστούν, του τύπου 209. Και εκεί ήταν 826 εκατομμύρια το κόστος. Δεν έχει πάρει τίποτε η Ελλάδα και έχει πληρώσει μέχρι στιγμής 2 δισεκατομμύρια. Είναι εκτεθειμένη δήθεν συμβατικά. Τη ζητάνε από πάνω τα αρέστα και ερχόμαστε τώρα εδώ να εξηγήσουμε τι έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ας πάμε λίγο και στις ευθύνες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ο Σκαραμαγκάς είναι το μοναδικό ναυπηγείο το οποίο έχει την δυνατότητα, έχει τεράστια δυνατότητα κατασκευής, επισκευής πλοίων, που δεν μπορεί να το ανταγωνιστούν άλλες δεξαμενές. Η μόνη που θα μπορούσε είναι ναυπηγεία της Λις Νάβε στην Πορτογαλία. Γι' αυτό και είχε λόγο ο Μπαρόζο να βάλει στην καραντίνα τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά.
Διότι εκεί μπορεί να επισκευαστούν πλοία 250 μέτρων, στο Σκαραμαγκά, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, 300 μέτρα. Άρα λοιπόν, κλείνοντας ο Σκαραμαγκάς για εμπορική δράση, επί της ουσίας κερδίζουν άλλα ναυπηγεία. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Διότι και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκε 28 Φεβρουαρίου λέει τρία πράγματα. Πρώτον, και απευθύνομαι προς το Υπουργείο να το καταλάβει, ότι η συνθήκη θεωρεί ότι κάθε κράτος μέλος μπορεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειάς του, τα οποία συναρτώνται με παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Να τελειώνει το καλαμπούρι και το παραμύθι που έχει σχέση και με τα ΕΑΣ. Κάθε χώρα κυριαρχικά προσδιορίζει ποιες είναι οι αμυντικές ανάγκες και διαμορφώνει όποια αμυντική βιομηχανία θέλει εκεί. Δεύτερο, ότι στα υπόλοιπα μη στρατιωτικά προϊόντα πρέπει να ισχύσει ο ανταγωνισμός, αλλά για το Σκαραμαγκά λέει η δικαστική απόφαση ότι προβλέφθηκε 25-75, δηλαδή 75% στρατιωτικές δραστηριότητες, 25% μη στρατιωτικές δραστηριότητες. Άρα υπάρχει η δυνατότητα ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της απόφασης να γίνουν κινήσεις. Υπάρχει λοιπόν τεράστια ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής πολιτείας. Συμπερασματικά, από αυτή την Εξεταστική Επιτροπή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, πρέπει να αναδειχτούν όλα τα ζητήματα που έθεσα στην αρχή και πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες από εκεί και πέρα και πολιτικές και ενδεχόμενα αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες στο χειρισμό των συγκεκριμένων συμβάσεων, διότι κατευλήθησαν ποσά, δεν παρελήφθη υλικό, υπάρχουν υποβρύχια, τελειώνω σε 10 δευτερόλεπτα, υποβρύχια που σαπίζουν και που κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γύρω από τα ζητήματα αυτά. Επομένως, όλα τα κυρίαρχα ζητήματα μπορούν και πρέπει να συζητηθούν με αφορμή αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς έτσι το βλέπουμε και νομίζω ότι όσοι δεν έχουν καμία ευθύνη, δεν έχουν τίποτε να φοβούνται γύρω από το ζήτημα αυτό. Θα πρέπει να φοβούνται αυτοί οι οποίοι πράγματι ενέχονται γύρω από σκάνδαλα. Και μην ξεχνάμε ότι με αφορμή και τα αντισταθμιστικά ωφέλη, αλλά και τις σχέσεις και συμβάσεις της Ελλάδας με τα γερμανικά συμφέροντα, ήδη έχουμε καταδικαστική απόφαση του Τσοχατζόπουλου και είναι μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου γύρω από τα θέματα αυτά. Επομένως, ψηφίζουμε, στηρίζουμε την πρόταση για τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής για να δει ο ελληνικός λαός πραγματικά τι έχει συμβεί γύρω από το ζήτημα αυτό, αλλά κυρίως να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πώς η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει κυρίαρχα και ανεξάρτητα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα η αρχή της δεδηλωμένης από τον Τρικούπιστο σήμερα που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής 30 μαθητές-μαθήτριες και 2 εκπαιδευτικοί από το 4ο Γυμνάσιο Άνω Λουσίων. Η Βουλή καλωσορίζει. Το λόγο έχει ο συνάδελφος βουλευτής κύριος Παναγιωτόπουλος για 5 λεπτά και για 5 λεπτά όλοι οι ομιλητές. Και καλό θα είναι να τηρούμε το χρόνο γιατί έχουμε αποφασίσει για τις 4.30 ονομαστική. Θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε, αν και αυτή η υπόθεση είναι τόσο σύνθετη και τόσο περίπλοκη που οπωσδήποτε θα χρειαζόταν ώρες συζήτησης δεδομένου ότι έχουμε ένα πρόβλημα προς επίλυση. Το πρόβλημα όμως θα πρέπει να λυθεί, δεν θα πρέπει να λυθεί υπό το πρίσμα των εργασιών μιας Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν λύνουν προβλήματα Εξεταστικές Επιτροπές, αλλά ίσως υπό το πρίσμα μιας γενικότερης συζήτησης συνεπία των κυβερνητικών πρωτοβουλειών που έχουν ήδη αναλυφθεί το τελευταίο διάστημα. Εδώ έχουμε άλλη μια συζήτηση για πρόταση της Εξεταστικής από την αξιωματική αντιπολίτευση, άλλη μια πρόφαση με απότερο στόχο, μήπως και προκληθεί ζημιά στην κυβερνητική συνοχή. Εγώ θα το αποκαλούσα απόπειρα πρόκλησης κυβερνητικού ατυχήματος. Εδώ έχουμε μια πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που στοχεύει περισσότερο σε εντυπωσιασμούς, λιγότερο στην ουσία, σε μια υπόθεση που όντως προσφέρεται για πολιτικούς εντυπωσιασμούς, αλλά και για πολιτική εκμετάλλευση της δύσκολης θέσης των ουσιαστικών θυμάτων αυτής της κατάστασης, που δεν είναι άλλη
από τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Έχω προσωπική άποψη για τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται. Από τη θητεία μου στο Υπουργείο Εργασίας, σας θυμίζω ότι με δική μας πρωτοβουλία είχε προκύψει η Διπουργική Επιτροπή του Αύγουστου 2012, από 5 υπουργοί καθίσαν στο τραπέζι για να δουν συνολικά αυτό το ζήτημα. Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Εργασίας. Από εκεί προέκυψε ο ορισμός του συντονιστή, ο οποίος προσέφερε κάποιες υπηρεσίες προς την κατεύθυνση εξεύρεσης λύσης, αλλά και μια πενιχρή ενίσχυση έναντι των οφειλωμένων από τον εργοδότη, προκειμένου να μπουν οι εργαζόμενοι και να συντηρηθούν τα υποβρύχια τα οποία βρισκόταν στο Σκαραμαγκά. Αναρωτιέμαι όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι νόημα έχει αυτή η πρόταση, με στόχο, διαβάζω από το κείμενό σας, να επαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία με πλήρης λειτουργίας και διευρυμένη δραστηριότητα στους τομείς κατασκευής και μεταλλουργίας, να παραλυφθούν τα υποβρύχια, να αποκατασταθούν οι θέσεις εργασίας κλπ. Δηλαδή, από τη σύσταση και λειτουργία εξεταστικών επιτροπών εξαρτάται η παραλαβή των υποβρυχίων. Από τη σύσταση και λειτουργία αυτής εξεταστικής εξαρτάται η επαναλειτουργία των ναυπηγείων ή η θέση εργασίας? Μάλλον όχι. Εγώ θα περίμενα μία πρόταση στη βάση μιας συζήτησης στην Επιτροπή, ακόμα καλύτερα επιβάλλεται και αξίζει στην ολομέλεια της Βουλής, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να κληθεί η κυβέρνηση να παρουσιάσει τις θέσεις της, τα σχέδιά της, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει από τώρα, ιδίως τώρα που οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο μεγαλομέτωχος των ελληνικών ναυπηγείων έχουν ξανακαθίσει στο τραπέζι διαπραγμάτευσης για το μέλλον αυτής της υπόθεσης. Επιτέλους, θα έλεγα, ύστερα από πολύμηνη διακοπή των μεταξύ τους επαφών. Πάλι, επανερχόμενο στην πρότασή σας, θα μπορούσα να τη δικαιολογήσω ως προς τον τελευταίο στόχο που βάζετε στο κείμενό σας, επικαλείστε, δηλαδή να αναζητηθούν οι ευθύνες πολιτικές καταρχήν και εάν από την έρευνα στοιχειοθετηθούν και ποινικές από αυτή την υπόθεση. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο αόριστο αλλά εύλογο να υπάρχει μία τέτοια διατύπωση. Σας θυμίζω όμως ότι αυτές οι ευθύνες και η αναζήτησή τους έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο της έρευνας δύο ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Η πρώτη, προανακριτική επιτροπή, που τον Απρίλιο του 2011 διερεύνησε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλου σχετικά με τη σύμβαση αυτή, και γνωρίζουμε όλοι ότι κατέληξε σε πόρισμα, ότι συζητήθηκε αυτό στην Ολομέλεια της Βουλής, ότι έγινε ψηφοφορία, ότι αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην Υπουργού. Η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους. Και, εν πάση περιπτώσει, η δικαιοσύνη συνεχίζει ακόμα αυτή την ώρα τη διερεύνηση της υπόθεσης ως και προς τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται εκτός Κοινοβουλίου. Η δεύτερη αυτή επιτροπή λειτουργήσε σαν εξεταστική από Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2011 για να διερευνήσει τυχόν ευθύνες διατελεσάντων Υπουργών Εθνικής Άμυνας μέχρι εκείνο το διάστημα. Στα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε, υπενθυμίζω ότι γίνεται λόγος, διαβάζω από το κείμενο, για βαρύτητες πολιτικές ευθύνες που συνδέονται με τη γενική υποχρέωση πρόνοιας των επικεφαλής υπουργών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών τους, ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Δεν γίνεται όμως λόγος για ύπαρξη ποινικής ευθύνης, αφού ούτε από κανένα μάρτυρα, συνεχίζω το διάβασμα από το κείμενο, κατατέθηκε ότι ο ίδιος αδράνησε ή έδρασε κατ' εντολή υπουργού, ούτε κάποιο έγγραφο ή άλλο στοιχείο περίληθε σε γνώση επιτροπής από το οποίο να αντληθεί οποιοδήποτε στοιχείο ικανό να στηρίξει απόδοση ποινικής ευθύνης. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Εδώ οφείλουμε να κάνουμε, ήσταν και εσείς, κύριε Δρίτσα, εκεί όπως και εγώ. Οφείλω να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο. Απαντάτε, κύριε Παναγιώτοπουλο. Ναι, εντάξει. Για την παθογένεια αυτού του είδους κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Διότι υπάρχει εδώ μια ατελέσφορη παθογένεια. Όταν από μια αποδεικτική διαδικασία με μάρτυρες κατά βάση και έγγραφα δεν προκύπτει. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να τοποθετηθώ, κύριε συνάδελφε. Ακολουθήστε τη σκέψη μου. Όταν είστε έμπειρος και παλιός και αυθαιρετείτε. Δεν προκύπτει κάποιο στοιχείο ή ένδειξη ποινικής ευθύνης. Όταν κανείς δεν κατονομάζει κανένα, το μισό ναυτικό προσήλθε στις διεργασίες επιτροπής. Όταν κανείς δεν κάνει λόγο για ευθύνη κανενός, πώς άραγε θα υπάρξει πόρισμα που θα στοιχειοθετεί κάποια ευθύνη? Αυτό είναι το ατελέσφορο της διαδικασίας. Να μην γράφονται οι διακοπές στα πρακτικά του κυρίου Δρίτσα. Και εσείς, κύριε Παναγιωτόπουλε, να μην απαντάτε προσωπικά. Μένω στο σκεπτικό μου. Το μόνο που μένει, και επαναλαμβάνω, είναι η πρόκληση στην κοινή γνώμη
της εντύπωσης συγκάλυψης. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να προκύψει για την κοινοβουλευτική δημοκρατία, αν θέλετε. Επομένως, και κλείνω, η υπόθεση έχει γίνει αντικείμενο ευρείας, θα έλεγα, εξαντλητικής διερεύνησης μέσα από τις προβλεπόμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Η δικαιοσύνη συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης σχετικά με ευθύνες φυσικών προσώπων. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο έχει αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο υπόθεση των αυτοκινητών έχουν προβληματικά σημεία και δεν εξελίχθηκαν ομαλώς. Όμως η ανώμαλη εξέλιξη μιας σύμβασης δεν αποτελεί αναγκαστικά αντικείμενο εργασιών Εξεταστικής Επιτροπής. Εδώ έχουμε μια πραγματική κατάσταση. Έχει παραλυφθεί ένα υποβρύχιο, συγγνώμη, δεν έχει προχωρήσει ναυπήγηση των δύο νέων και δεν έχουν παραλυφθεί και τα άλλα τρία. Ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε αρκετά μεγάλο ποσοστό. Τα ναυπηγεία δεν λειτουργούν, οι εργαζόμενοι υποφέρουν και απελπίζονται. Με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε. Αυτό είναι το αντικείμενο μιας συζήτησης για ένα μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας με όρους συνεννόησης και όχι ατελέσφορης αντιδικίας. Νομίζω ότι η αντιδικήση δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στην επίλυση αυτού του σύνδετου προβλήματος. Τώρα και που κάτι έχει αρχίσει να κινείται σε επίπεδο ουσιαστικών κυβερνητικών πρωτοβουλειών και για αυτούς τους λόγους νομίζω. Μην με αναγκάζετε να σας διακόψω. Ολοκληρώστε. 7 λεπτά έχουμε, κύριε.